Θα καλημερίσω σήμερα τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρο του Κέντρου του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, και πρέπει να το πω αυτό, πρόσφατα το νέο του βιβλίο έχει κάνει θράψη, γιατί αποτέλεσε την πιο ευχάριστη έκπληξη του τελευταίου διαστήματος. Τίτλος του «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος», εκδόσεις «Τόπος». Βιβλίο το οποίο τελικώς δεν ξέρεις πού να το κατατάξεις. Προφανώς και αναφέρεται στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά πάει πίσω στο χρόνο μέχρι τη δολοφονία Λαμπράκη. Καλημέρα κύριε Κοντιάδη. Κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, πιστεύετε, έχει ενδιαφέρον, ο γεννήτωρας είστε του βιβλίου, που έχει προκαλέσει έτσι τόσο ενδιαφέρον στον κόσμο? Από ό,τι βλέπω και στο στοιχείο των πωλήσεων, παρότι στην Ελλάδα τα βιβλία έχουν την κατιούσα, πάει πάρα πολύ καλά. Τι είναι αυτό, πιστεύετε? Πράγματι πρώτο στα ευπολίτα το περασμένο διάστημα. Έχει καταταγεί στη λογοτεχνία. Α. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Δεν είναι βέβαια ούτε δοκίμιο ούτε επιστημονικό. Είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα. Αλλά αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα. Είναι η ιστορία του Παύλου Φίσα, είναι η ιστορία των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής. Είναι οι αφηγήσεις των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας με έναν τρόπο που νομίζω ότι μια λογοτεχνική πένα δεν θα μπορούσε να αποδώσει όπως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Mm. Από τη Μάγδα Φίσα δηλαδή μέχρι και πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην Χρυσή Αυγή ως στελέχη της. Κύριε Κοντιάδη, μέσα υπάρχει και υλικό. Είναι προφανές ότι έχετε μελετήσει δικογραφία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Γιατί υπάρχει και υλικό που, αν θέλετε, με όρους επικοινωνίας, να το πω έτσι λαϊκά, δεν έχει παίξει. Όχι μόνο την έχω μελετήσει. Ήταν μια δικογραφία 13.000 σελίδων. Την έχω ξεζουμίσει και την έχω αξιοποιήσει μέσα στο βιβλίο. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει με τον τρόπο που απέδωσαν, ξαναλέω, οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα καλύτερα από τους ίδιους. Και γι' αυτό και υπάρχουν αποσπάσματα από τις αφηγήσεις τους, συνδεδεμένα με έναν τρόπο που, όπως σας είπα, και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, έχει καταταγεί στη λογοτεχνία. Είναι ένα πολιτικό βιβλίο, όπως είπα, με λογοτεχνική γραφή. Ναι. Πείτε μου και κάτι ακόμη, γιατί προφανώς το ενδιαφέρον είναι ο αναγνώστης να το έχει στα χέρια, να το ξεφυλίζει, αλλά γιατί πάτε τόσο πίσω, γιατί φτάνετε μέχρι το Γρηγόρη Λαμπράκη? Θα πει κάποιος, εξισώνεται τα γεγονότα? Δεν εξισώνονται, αλλά έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Και έχει σημασία να κάνουμε αυτή την αναφορά, ακόμα και αν δει κανείς τα γεγονότα των ίδιων των δύο δολοφονιών, θα δει κοινά στοιχεία, συγκλονιστικές ομοιότητες. Έχει σημασία αυτή η αναφορά για να δείξει κανείς τη διαχρονικότητα της βίαιης ακροδεξίας και του παρακράτου στην Ελλάδα. Δεν ήταν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ή η Χρυσή Αυγή σαν φαινόμενο κάτι αποσπασματικό και παροδικό. Είναι κάτι που έχει βαθιές ρίζες, και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Φίσα και 3 χρόνια μετά την καταδικαστική απόφαση, οι επίγονοι αυτών των ακροδεξιών μορφωμάτων όπως η Χρυσή Αυγή είναι πάλι μέσα στη Βουλή και είναι ενδεχομένως και στους δρόμους. Mm. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στην περίπτωση Λαμπράκη ήταν η επιμονή δημοσιογράφων, να το θυμίσω, και κάποιων δικαστών, που η υπόθεση δεν κουκουλώθηκε. Στην περίπτωση Φίσα φάνηκε να αφυπνίζεται ένα τμήμα της κοινωνίας, κυρίως όμως η εμβληματική προσωπικότητα της μάνας του, κατά τη γνώμη μου. Ναι, όπως το είπατε, είναι. Όπως το είπατε. Πράγματι ήταν τρεις δημοσιογράφοι μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη το 1963, οι οποίοι ξεσκέπασαν μεν την υπόθεση, αλλά το παρακράτος και ο τρόπος που λειτουργούσε τότε και η δικαιοσύνη, αυτά τα έχουμε δει βέβαια και στο περίφημο Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού και στην ταινία του Κώστα Γαβρά, κουκούλωσαν τα πράγματα κατά τρόπο ώστε να πέσουν στα μαλαγά στο δικαστήριο. Εδώ η Μάγδα Φίσα είχε ένα ρόλο συγκλονιστικό, είναι ένα σύμβολο η Μάγδα Φίσα σε αυτή την υπόθεση πλέον, και με τη δική της, αλλά όχι μόνο βέβαια, προσπάθεια, φτάσαμε σε μια βαριά καταδικαστική απόφαση ενός πολιτικού κόμματος ως εγκληματικής οργάνωσης. Mm. Εγώ δεν το είπα τυχαία, γιατί θέλω να κάνω πάσα στην επόμενη ενότητα. Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος, που με ρωτάτε πολύ, εκδόσεις Τόπος, είναι το βιβλίο του κύριου Κοντιάδη. Θέλω να κάνω πάσα στο σήμερα, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τις διαδικασίες στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που όμως πια φαίνεται ότι διαπερνά όλο το κοινωνικό σώμα. Τι θέλω να πω?
Ακούγεται μια συζήτηση περί μεταπολιτικής. Δεν ξέρω τελικά αν περίμενε κάποιος τον κύριο Κασελάκη για να μιλήσει για μεταπολιτική στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι την τελευταία δεκαετία μεταπολιτική γίνεται, με άλλους όρους. Όμως, πιάνομαι από αυτό. Τρεις δημοσιογράφοι, δεν κουκουλώθηκε η δολοφονία Λαμπράκη. Σήμερα τα μέσα χειρίζονται τα πολιτικά ζητήματα, το χειρίζονται συσσαγωγικά, ως πρέπει. Ανοίγει ο δημόσιος διάλογος με μια ατζέντα πολιτική ή γίνεται, αν θέλετε, πολλαπλασιαστής όσων ασχολούνται με επικοινωνιακούς όρους με την πολιτική? Όπως είπατε σωστά, η κυριαρχία της επικοινωνίας στην πολιτική δεν είναι κάτι νέο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλο τον κόσμο και επικοινωνία με όλους τους τρόπους που συχνά φτάνει να μοιάζει με ένα reality show η πολιτική. Να έχει μεγαλύτερη σημασία η εικόνα παρά η ουσία. Να έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό που αποκαλείται περσόνα, και να πω ότι η λέξη περσόνα σημαίνει στο θέατρο μάσκα του ηθοποιού προσωπείου, αλλά υπάρχει και ένα άλλο νόημα. Είναι η εικόνα που θέλει να προβάλλει κάποιος για τον εαυτό του στους άλλους και καλλιεργεί. Είναι λοιπόν εδώ πέρα στη διαδικασία της μεταπολιτικής η δημιουργία μιας περσόνας η οποία ενδεχομένως δεν έχει καθόλου περιεχόμενο. Στην περίπτωση Κασελάκη μιλήσαμε πολύ, ήμουνα και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, για μεταπολιτική, διότι πια είναι κάτι ακραίο. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν τον γνωρίζαμε, δεν υπήρχε, δεν ζούσε καν στην Ελλάδα, δεν είχε καμία παρουσία στην πολιτική σκηνή ή στα κοινωνικά κινήματα ή σε οτιδήποτε. Ένας άγνωστος εμφανίζεται, προσγειώνεται, αν θέλετε ακόμα να ακριβολογήσουμε ακόμα καλύτερα, προσγειώνεται λίγο πριν από τις εκλογές του Μαΐου, που ούτε τότε γίνεται γνωστός, και ξαφνικά τον Αύγουστο, και από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, όπου σταθεί κανείς και όπου βρεθεί, η πρώτη κουβέντα, μα σε δουλειά, μα σε καφενείο, μα στο σπίτι, είναι ο Κασελάκης. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί την Κυριακή, επειδή ακούω τους πάντες, θα το πω όπως το λένε λαϊκά, οι ΖΕΙ ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν όλοι. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ναι, εγώ προσωπικά δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζω, όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Μας αφορά όλους, θα έλεγα, ανεξάρτητα αν είμαστε μέλη ή αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα από τα δύο, απλά πολίτες αυτής της χώρας ή μελετητές αυτών των πολιτικών διεργασιών, διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με τη φυσιογνωμία, το πρόγραμμα, το λόγο, την ηγεσία ενός κόμματος που είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό αφορά άμεσα την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τη λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης. Αλλιώς λειτουργεί μια κυβέρνηση όταν έχει μια αλφα αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, αλλιώς όταν έχει κάτι άλλο. Επηρεάζει όμως τις ίδιες αντιλήψεις της κοινωνίας. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις κορυφαίες θέσεις αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων εκπέμπουν ένα λόγο ο οποίος επηρεάζει όλους. Είδαμε τώρα έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από τις ΗΠΑ με κάποιες επιχειρηματικές περγαμηνές, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και ένα μυστήριο γύρω από αυτό. Καλλιεργείται και μία εικόνα που δεν είναι απολύτως σαφής για το τι έκανε, πώς έφτασε, πώς έγινε ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας. Και αυτό ενδεχομένως παίζει ένα ρόλο. Και ξαφνικά λοιπόν αυτό το πρόσωπο εγκαθίσταται στη ζωή μας και εγκαθίσταται στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής. Αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα κατανοήσουμε, να τα αναλύσουμε και να προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνουν. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπει κανείς ότι ταυτόχρονα με αυτή τη μεταπολιτική υπάρχουν και παλαιοκομματικά φαινόμενα. Και εσείς στην Κρήτη ίσως τα ζείτε και πιο καλά από εμάς που βρισκόμαστε στην Αθήνα, διότι είδαμε σε ορισμένες περιοχές, είδαμε σε χωριά να πηγαίνει ολόκληρο το χωριό να ψηφίζει έναν υποψήφιο κατευθυνόμενο ενδεχομένως από τον, πώς να το πω, κομματάρχη, τον υφήνοντα νου σε μια περιοχή, θα τους κατευθύνει όλους σε έναν υποψήφιο. Αυτό είναι λοιπόν η συνύπαρξη αυτής της μοντέρνας τύπου reality show μεταπολιτικής διεργασίας και της επικοινωνίας με μια παλαιοκομματική πρακτική 19ου αιώνα. Αυτά λοιπόν συνυπάρχουν εδώ. Και όλα αυτά χρήζουν, θα έλεγα, μια πολύ προσεκτική ανάλυση. Να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου όμως εδώ. Και να σας πω ότι μήπως το μήνυμα από τη βάση, ξεκινώντας, έλαχε τώρα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό έχει τις εσωκομματικές του. Μήπως η βάση στέλνει ένα μήνυμα στις ηγεσίες, στα κλειστά συστήματα,
στην απαξίωση που αισθάνεται ότι τους οδηγούν ως πολιτική και ως πολιτικό σύστημα, την καμαρίλα, όλα αυτά, και βρίσκει μπροστά της ένα πρόσωπο νέο, άφθαρτο, χωρίς βαρύδια σε αυτό που περιγράφεται, χωρίς γνώση, χωρίς καλά ελληνικά, αλλά άφθαρτο, και στέλνει έτσι ένα μήνυμα ότι ως εδώ και μη παρέκει, και αυτό το μήνυμα διατρέχει οριζοντίως την κοινωνία για όλα τα πολιτικά κόμματα. Εδώ τι έχετε να πείτε? Εδώ έχω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά, από τις παραδοχές που κάνετε στην ερώτησή σας, σηκώνουν λίγη κουβέντα παραπάνω. Δηλαδή είναι πράγματι έξω από την καμαρίλα αυτή η υποψηφιότητα? Είναι κάτι τόσο άφαρτο? Είναι κάτι χωρίς καθόλου βαρύδια? Δεν έχει καμία δέσμευση πουθενά? Αυτοχρηματοδοτείται και αυτοπροβάλλεται χωρίς να μεσολαβεί οτιδήποτε άλλο? Μέσα στο ίδιο το κόμμα δεν έχει ερίσματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε συγκεκριμένους χώρους που τον στηρίζουν? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω πλήρως εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει βάζει κάποια ερωτηματικά στις παραδοχές που έκανε αυτή η έξυπνη ερώτησή σας. Τώρα, ως προς το δεύτερο, ναι, σαφώς, συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μία κόπωση. Υπάρχει μία κόπωση όχι μόνο στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει μία κόπωση και μία απογοήτευση από όλα αυτά που συμβαίνουν, από τις διαδοχικές κρίσεις και καταστροφές που υφίσταται η χώρα μας, με πιο πρόσφατη βέβαια τις φυσικές καταστροφές και με τις ευθύνες που υπάρχουν για αυτές στη Θεσσαλία, στον Εύρο το περασμένο καλοκαίρι κτλ. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτός ο απολυτικός λόγος και η διαφορετική εικόνα έξω από τα κομματικά στερεότυπα κτλ., νομίζω ότι δεν αρκεί για να πει κανείς ότι φεύγει από αυτό το φθήνον και αποδυναμωμένο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει σε κάτι το οποίο θα γίνει πάλι μια ηγεμονική δύναμη ή θα πετύχει να σπάσει τη μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ θα περίμενα να υπάρχει ενδεχομένως μια κίνηση από την κοινωνία ή από κάποιους χώρους που θα θέλαν να αναδείξουν ένα φρέσκο πρόσωπο, ένα νέο πρόσωπο, ένα άφθαρτο πρόσωπο, αλλά όχι με τους όρους που εμφανίστηκε κάποιος μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτοσυστήθηκε και χωρίς ο λόγος του να εκπέμπει κάτι ουσιαστικό, με κλισέ, με ένα πρόγραμμα ανεπεξέργαστο, αντιφατικό σε ορισμένα σημεία, με αξιακές αναφορές που δεν προσυδειάζουν πάντα στην αριστερά, ξαφνικά γίνεται ο λαοπρόβλητος ηγέτης. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το εξηγήσουμε. Κοιτάξτε όμως, θα σας πει κάποιος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει πολιτική ουσία, με όρους επικοινωνίας δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια το παιχνίδι? Δηλαδή η εικόνα, η οποία η εικόνα έχει ένα ενιαίο αφήγημα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μετά κόβεται και μοιράζεται στα Instagram, τα TikTok, πάντα το ενιαίο αφήγημα από 2 λεπτά ως 3 ώρες είναι η μικρή οθόνη τηλεόραση και από εκεί και πέρα οι παράπλευροι σύμμαχοι, άρα γαλβανίζει στον εγκέφαλο του άλλου μέρα νύχτα με όρους επικοινωνίας, όχι ουσίας. Δηλαδή τα προβατάκια που μάθαμε χθες με τα 300 κιλά φαρμακευτική κάναβη είναι μάλλον πιο αθώα από αυτό που συμβαίνει χρόνια τώρα. Ναι, ζούμε προφανώς την δημοκρατία της επικοινωνίας με όλους τους τρόπους, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον να έχουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση. Όλα αυτά δεν είναι καινούρια, αλλά εδώ πια έχουμε φτάσει νομίζω στα άκρα, σε κάτι το οποίο δείχνει ότι ένα λαμπερό χαμόγελο, μια κατάλευκη οδοντοστοιχεία, ένα γυμνασμένο κορμί και ένα φροντισμένο casual ντύσιμο αρκούν ώστε μέσα σε 3 εβδομάδες κάποιος να γίνει υποψήφιος πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ναι, επικοινωνία, αλλά να υπάρχει κάπου και μια εξισορρόπηση με ένα λόγο, με μια εμπειρία, με μια παρουσία, με μια ιστορία, προϊστορία σε ένα χώρο. Το να εμφανιστεί κάποιος σαν μετεωρίτης μέσα σε μια νύχτα και χάρη σε κάποια χαρίσματα που έχει και μια προσωπικότητα ελκυστική να τα πάρει όλα, για να το πω έτσι, ναι, είναι κάτι που ξεφεύγει νομίζω και από αυτά τα οποία είχαμε ζήσει και από αυτά τα οποία βλέπαμε να γίνονται στην δημοκρατία της επικοινωνίας. Για πείτε μου, επειδή φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρει και επιστημονικά εδώ, θεωρείτε ότι πια έχουμε μπει σε μια άλλη ταχύτητα και εδώ είναι και το κομμάτι που αφορά την ίδια την κοινωνία γενικώς, γιατί
καλά το είπατε, είναι μια διαδικασία που προδήλως αφορά το εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά απλώνεται παντού. Θέλω να πω, γιατί από την άλλη δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Η υποκρισία. Ο κύριος Κασελάκης χθες κάνει μια δήλωση για τα εθνικά και αναφέρεται στο ψευδοκράτος μέσα σε μια θολή λεκτικά διατύπωση, αναφέρεται και το κρατήδιο το δικό τους. Εξηγεί σήμερα το πρωί ότι δεν είναι καλά ακόμη τα ελληνικά μου. Αυτό δεν μπορεί κάποιος να το μενθεί, γιατί δεν είναι καλά τα ελληνικά του. Θα τα βελτιώσω. Αλλά βλέπω όλους ξαφνικά επικίνδυνος εθνικά. Συγγνώμη κύριε Κοντιάδη. Δηλαδή οι άλλοι που είναι γνώστες του ψευδοκράτους τόσα χρόνια, εδώ φτάσαμε την Κύπρο να μην τη συζητάμε. Δεν είναι λίγο υποκρισία να προβάλλουν πάνω σε ένα επικοινωνιακό, σε μια επικοινωνιακή περσόνα, τις δικές τους αμαρτίες και να τις κρύβουν κάτω από το χαλί? Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, τα μειονεκτήματά του, τα ελλείμματά του. Προφανώς ένα έλλειμμα του κυρίου Κασελάκη είναι τα ελληνικά του και η περιορισμένη γνώση που έχει και το αναγνωρίζει, και αυτό είναι και δείγμα ευφυΐας ότι το αναγνωρίζει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος. Να αναγνωρίζει ότι έχει λυπή επαφή με την ελληνική πραγματικότητα και με την ελληνική γλώσσα. Χρειάζεται δουλειά, λέει, 2 μήνες, ενδεχομένως να χρειάζεται και 2 μήνες για να την φέρει στα επίπεδα που θα περιμέναμε, για να μπορεί να σταθεί στη Βουλή, να μπορεί να σταθεί στο ελληνικό ακροατήριο. Αλλά το ελληνικό ακροατήριο δεν κολλάει στα κακά ελληνικά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα κολλήσει ούτε στο ότι αποκάλεσε το ψευδοκράτος κρατήδιο. Είναι άλλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει αυτό το κύμα, αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα ότι είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ξεπεράσει τα όρια της, όπως είπαμε και πριν, επικοινωνίας, και έχουμε μπει σε μια σε ένα κοινωνικό σχηματισμό, σε μια συλλογική οργάνωση της κοινωνίας μας, όπου πλέον περιμένουμε ένα μεσία. Είναι ενδεχομένως τόση η ένδυα και τόση απελπισία σε κάποιους χώρους ή σε κάποια κοινωνικά στρώματα για αυτά που συμβαίνουν, τις διαδοχικές κρίσεις, την σύγχυση που υπάρχει πάνω σε αυτά που συμβαίνουν, ώστε περιμένεις κάποιον ο οποίος θα έρθει σαν από μηχανής Θεός, ένας σωτήρας, ένας μεσσίας, ένας νυμφίος, πείτε το όπως θέλετε, ο οποίος ξαφνικά θα μας βγάλει από όλες τις παθογένειες τις οποίες βιώνουμε. Και θα νικήσει και τον άλλον προφήτη, τον Μωυσή, κάπως έτσι λέτε? Ναι, νομίζω ότι κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει από τη σκοπιά της κοινωνικής ψυχολογίας αυτό το φαινόμενο είναι και αυτό. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία περιμένει κάποιον ο οποίος θα τη σώσει, και γνωρίζουμε ότι οι μεσσίες και οι προφήτες συνήθως έρχονται από αλλού, δεν προέρχονται μέσα από την ίδια μας το μικρό κόσμο. Ο Μωάμεθ δεν έγινε προφήτης στον τόπο του, έφυγε. Έτσι, από τη Μέκα στην Μεδίνα. Η Αιγύρα, η περίφημη. Σωστά. Yeah. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας κάτι που ξέρω ότι σας απασχολεί και επιστημονικά διαχρονικά, το οποίο δεν έχει μόνο σημαντική απάντηση και ούτε είναι εύκολο σε λίγα λεπτά να απαντηθεί. Ωστόσο, υπάρχει μια συζήτηση, ιδίως στην κατάσταση παρακμής των κομματικών μηχανισμών. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Παρακμασμένα σώματα είναι. Υπήρχε λοιπόν μια άποψη ότι πρέπει να ανοίξουν στην κοινωνία. Πώς θα ανοίξουν στην κοινωνία? Με κάποιες διαδικασίες. Φτάσαμε όμως από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι σήμερα. Οι διαδικασίες που τα κόμματα ανοίγουν για να πάρουν φως και υγεία στην κοινωνία να είναι 2 ευρώ, 3 ευρώ, ανάλογα με το κόμμα που ο καθένας επιλέγει να μετάσχει, ή κάποιος πάει και σε όλων τις διαδικασίες. Γιατί προσέξτε, σήμερα είσαι γραμμένος 2 ευρώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς όμως δεν μπορεί να σου πει γιατί μετά από ένα χρόνο, αν έχει εσωκομματική στη Νέα Δημοκρατία, πας να γραφτείς εκεί. Δεν είναι κλειδωμένα. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Κλειστά κόμματα, ανοιχτά κόμματα. Εδώ. Το σχολίασα και εγώ πρόσφατα, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει με την περίπτωση, με το φαινόμενο Κασελάκης, μας υποχρεώνει να δούμε και αυτό. Είναι μια συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια και δεν είναι μόνο ελληνική. Το άνοιγμα των κομμάτων σε όλους τους ενδιαφερόμενους να μετάσχουν σε μια κομματική διαδικασία ανάδειξη της ηγεσίας και όχι μόνο. Το είδαμε σε όλη την Ευρώπη να συμβαίνει, το είδαμε στην Ελλάδα από το 2004 μέχρι σήμερα. Στην αρχή ήμασταν πολλοί εκείνοι που το στήριξαμε, γιατί όταν βλέπεις τα κόμματα αυτή τη στιγμή σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τουλάχιστον τα τελευταία 15-17 χρόνια που τις παρακολουθώ εγώ συστηματικά, να είναι χαμηλότερα από οποιονδήποτε άλλο θεσμό ως προς την εμπιστοσύνη των πολιτών,
Αντιλαμβάνεστε ότι για να επιβιώσουν, και είναι προφανές ότι είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης δημοκρατίας τα κόμματα. Χωρίς κόμματα πώς θα λειτουργούσε η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τα κόμματα λοιπόν προσπαθούν να φέρουν πίσω τους πολίτες. Προσπαθούν να φέρουν πίσω μέλη, προσπαθούν να φέρουν πίσω εμπιστοσύνη. Και αυτό το κάνανε με αυτό το άνοιγμα. Όμως αυτό το άνοιγμα έχει κάποια όρια. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι πηγαίνουν ενδεχομένως πρόσωπα από τη δεξιά να ψηφίσουν σε εκλογικές διαδικασίες αριστερών κομμάτων και αντιστρόφως, ή όταν ακούγεται ότι το τάδε μέλος της Νέας Δημοκρατίας πήγε και ψήφισε τον Κασελάκη, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί και τι κίνητρα είχαν, αλλά προφανώς τα ακούσαμε και παλιότερα. Τα ακούσαμε, ας πούμε, στην διαδικασία μεταξύ Μητσοτάκη και Μημαράκη το 2016. Όλα αυτά λοιπόν βάζουν ένα προβληματισμό εδώ. Μπορεί να ψηφίζει ο καθένας, όπως είπατε, με ένα δίευρο. Είναι καλό τελικά για τα κόμματα αυτό? Είναι καλό για την εμπιστοσύνη μας προς τα κόμματα? Μήπως θα έπρεπε να μπουν κάποια όρια, χρονικά ενδεχομένως, να είναι κάποιος μέλος τουλάχιστον κάποιους μήνες για να ψηφίσει? Αυτό μας απασχολεί ως συνταγματολόγους και ως πολιτικούς επιστήμονες. Και νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα αυτές τις μέρες με τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλέσουν μια νέα συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Κοντιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη, περιεκτική, αλλά εξόχως θα έλεγα κατατοπιστική, για να ανοίξει και λιγάκι μια συζήτηση. Καλό είναι αυτό. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.